Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε αυτό το θέμα το οποίο σας προανήγγειλα. Αυτό το θέμα για το οποίο έχουμε ξανασυζητήσει εδώ στην εκπομπή και το οποίο επίσης θεωρούμε πολύ σημαντικό να γίνει και θεωρούμε πως τα έπρεπε να έχει ήδη προγραμματιστεί. Και μιλώ φυσικά για τη δημιουργία ενός μέσου σταθερής τροχιάς αρχικά που θα συνδέει το Ηράκλειο με το καινούργιο αεροδρόμιο αλλά και στη συνέχεια, και αυτό είναι το πιο σημαντικό νομίζω, να συνδέει μεταξύ του τουλάχιστον τις μεγάλες πόλεις της Κρήτης. Ο κύριος Λευτέρης Μιχελάκης είναι μαζί μας, μέλος της Ανοιχτής Παγκρίτιας Επιτροπής Αγώνα για τη δημιουργία ενός τέτοιου μέσου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Είσαστε καλά. Λοιπόν, πρέπει να γίνει. Ε, πρέπει να γίνει, έπρεπε να έχει γίνει όπως προείπατε. Ε, η προσπάθειά μας είναι στο να ευαισθητοποιήσουμε περισσότερο τον κόσμο, αλλά όχι μόνο τον κόσμο, Κυρίω του υπεύθυνου, του πολιτικού, δηλαδή την πολιτεία προκειμένου, τι κυβερνήσει, ούτω ώστε να πάρουν τα μέτρα εκείνα που χρειάζεται για να προχωρήσει επιτέλου αυτό το έργο. Ε, να επαναλάβουμε ότι κάτι αιώνε τώρα λέγεται mm. αυτό το πράγμα. Πραγματικά έχουμε κλείσει αιώνα. <Σ Communications> ε, ναι, ναι, ε, Όχι, από το 1900 πότε το συζήτησαμε πρώτη φορά. Ναι, 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 τότε. Και ακόμα από το τέλειο του 1800 τόσο ήταν. Που συζητούνταν αυτή η κατάσταση εδώ στην Κρήτη γενικότερα. Τέλο πάντων, θεωρούμε τώρα ότι είναι πλέον απολύτω όχι μόνο όριμε, αλλά υπερόριμε mm -hmm. οι συνθήκε, ούτω ώστε να α, δημιουργηθεί αυτό το μέσο σταθερή τροχιά στην Κρήτη γενικότερα. Mm -hmm. Με ευκαιρία αυτό που προείπατε ε, σχετικά με την κλιματική αλλαγή τον κύριο Λαγουβάρδου mm -hmm. και εσύ, γίνεται mm -hmm. ακόμα πιο επίκαιρο Βεβαίως. το αίτημα αυτό, διότι φανταστείτε ότι ε, όσο πηγαίνουμε προς το καλοκαίρι, όσο τα χρόνια έρχονται που θα έχουμε ένα υπερτουρισμό στην Κρήτη, όλο αυτό θα είναι ένα ε, τεράστιο πρόβλημα που μόνο με μέσα μαζική μεταφορά λύνουν αυτά τα προβλήματα. Mm -hmm. Και αυτή τη στιγμή τα υπάρχουσα δομή. Στην Κρήτη, δηλαδή τα μέσα μεταφορά, μόνο τα χτέλ, δεν μπορούν να καλύψουν αυτό το έργο. Δηλαδή, με την προσθήκη μέσω σταθερή τροχιά ε, στην Κρήτη, θα έρθει να καλυφθεί όλο αυτό το κενό και να δημιουργηθεί πραγματικά εκείνη η υποδομή που έχει ανάγκη ο τόπο, όχι μόνο για τον τουρισμό. Γιατί πολλέ φορέ λέμε συνεχώ για τον τουρισμό, τον τουρισμό, τον τουρισμό. Αλλά δεν είναι μόνο το τουρισμό. Όχι, βέβαια. Είμαστε και εμεί πολίτε που είμαστε εδώ συνέχεια. Εμεί ω Επιτροπή, το πρώτο που έχουμε είναι ότι η Κρήτη. Και οι Κρήτε χρειάζονται αυτό το μέσο για να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ του. Mm -hmm. Τώρα, εγώ θα, yeah. θα επικαλεστώ και την άλλη σα ιδιότητα, αυτή mm -hmm. του εκπαιδευτή. Ε, το έχω κάνει λίγο εικόνα. Όταν θα υπάρχει αυτό το καινούριο αεροδρόμιο και όταν θα έρχονται αυτέ οι ορδέ που μα ε, yeah. λένε, λένε. και είναι αριθ, αριθμημένα αυτά, είναι έρευνε. Yeah, 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 yeah. Δεν είναι κάτι που το λέμε έτσι στον αέρα, σωστά. Yeah, Τι μποτιλιάρισμα θα υπάρχει yeah. στο ΔΟΑ, yeah. Θα μπορούμε yeah. να κυκλοφορήσουμε yeah. στον νότιο yeah. οδικό άξονα. ίσως το δεν το τοποθετούμε καλά. Mm. Δεν είναι μόνο ο ΒΟΑΚ στην Κρήτη. Είναι και οι υπόλοιποι δρόμοι. Σωστά. Πολύ σωστά. Οι υπόλοιποι σωστά. δρόμοι που επικοινωνούν με το ΒΟΑΚ, είτε με τα υπόλοιπα αστικά κέντρα ή μιαστικά κέντρα, mm -hmm. έχουν τεράστιο πρόβλημα. Η μετακίνηση των ανθρώπων δεν μπορεί να γίνει. Θα σα πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, επιτρέψτε μου. Φυσικά, φυσικά. Ε, ναι, ε, προχθέ ε, 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 ήμουν στον πύργο. Τον πύργο Έπαθε μια ζημιά τα μάχη και έμεινα εκεί. Μιλάμε για 12 ώρα το μεσημέρι. Δεν είχα πώ να φύγω. Δεν είχε πώ να φύγω. Ναι. Ήρθε η κόρη μου από το Ηράκλειο με πήρε για να πάω στο σπίτι. Την επομένη το πρωί δεν είχε ούτε ελευθερία να ξαναπάω πίσω για να πάω. Τελεκτικά. Και βέβαιω ούτε ελευθερία να ξαναγυρίσω πίσω. Καταλαβαίνετε δηλαδή είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει ε, στην ενδοχώρα του νησιού. Γιατί δεν είναι μόνο ο πύργο. Και mm -hmm. σα είπα τον πύργο που ο πύργος είναι. Μπει και, και Ακριβώ. Ναι, ναι, δηλαδή ένα, ένα μικρό χωριό και εξυπηρετεί μια ευρύτερη περιοχή. δηλαδή. Το, από εκεί, όλη η Ανατολική Μεσαρά, να mm -hmm. σα πω, και βεβαίω η Δυτική, δεν έχει καμία, καμία επαφή με το υπόλοιπο κόσμο, τέλο πάντων, το υπόλοιπο Ιράκλειο. Φανταστείτε τώρα και αυτοί οι άνθρωποι πώ θα μεταφερθούν ακόμα και στο αεροδρόμιο ή οπουδήποτε αλλού. Ε, με δεδομένο ότι έχουμε και τεράστιε ελήψει στα υπόλοιπα θέματα, όπω η υγεία τεράστιο πρόβλημα με την υγεία. Πώ θα πάνε στα νοσοκομεία, πώ θα πάνε στου γιατρού. Δεν υπάρχουν νοσοκομεία, δεν υπάρχει πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη. Τα βάζουμε τώρα όλα μαζί αυτά. Mm -hmm. Γιατί τα μέσα μαζική μεταφορά και γενικώ οι μεταφορέ έρχονται να βοηθήσουν στην καλύτερη λειτουργία τη κοινωνία, στι καλύτερε υπηρεσίε που πρέπει να έχει ο πολίτη. Ε, βέβαια και πρέπει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ωραία. Έτσι. Αυτόρα, αυτή ναι. τη στιγμή, ε, πού είμαστε, γιατί Πέραν από το γεγονό και μισό λεπτάκι ναι. μιας και το λέμε, να φέρουν οι συνάδελφοι να δούμε ότι τρέχει αυτή τη στιγμή διαδικτυακά συλλογή υπογραφών, σωστά? Ναι ναι, 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 ναι. Αυτό είναι το site, Αυτό πείτε το λοιπόν ναι, πώς ναι. μπορούμε να το, να Εκεί μπούμε στο... να το δούμε. Στο κόκκινο κουτάκι μπορούμε να πατήσουμε και να κάνουμε την εγγραφή μας. Ε, Θυμήστε μου πώ το λέμε αυτό, γιατί δεν τα πάω και καλά με τα αγγλικά. Εγώ μην <laughs> είμαι... Όπως βλέπετε από την οθόνη μας, παιδιά, ναι, ναι, ναι. μπορείτε να μπείτε, να, να τσεκάρετε και να, α, να δηλώσετε και εσεί συμμετοχή, να υπογράψετε. <laughs> η, σελίδα, η, σελίδα <laughs> είναι, ε, να η σελίδα είναι... Η σελίδα είναι jeng.org Ωραία. Zeng Βλέπ, το, τη βλέπουμε. Είναι, τη βλέπουμε είναι αν, το αν το αναζητήσουμε στο διαδίκτυο, διεκδικούμε και υπογράφουμε για μέσα σταθερή στοχεία στην Κρήτη, πάλι από το διαδίκτυο θα μα βγάλει σε αυτή τη σελίδα. Mm -hmm. και εδώ μπορούμε να κάνουμε την εγγραφή. Ε, τη... Και είναι και δημόσια και δωρεάν, έτσι. Βεβαίως, δεν εννοείται. <laughs> δωρεάν, <laughs> δεν πληρώνουμε θα... κάτι για να κάνουμε υπογραφή. Όχι, όχι πάνω για καθόλου. Ε, να το κοινοποιήσετε κι εσεί που μα βλέπετε από τα σπίτια. Και στο facebook μπορείτε να μπείτε και να το βρείτε, να το κοινοποιήσουμε και εσείς μέσα, καλώς το αναφέρετε από εδώ πέρα, μέσα από τα δικά σας, ούτως ώστε να μαζέψουν περισσότερες υπογραφές και έτσι να γίνει πιο πιστευτεί, αν θέλετε, το αίτημά μα, πιο πιστεύω το έτοιμά μα προ την κυβέρνηση να δούμε που μπορεί να πάει αυτό το πράγμα. Όμω τώρα με κύριε μικελακη ναι. εγώ θυμάμαι την προηγούμενη φορά που είχαμε συναντηθει ότι υπήρχε μια κινητικότητα υπάρχει, υπάρχει και από την πλευρά ναι. των Υπουργείων σωστά. Ε, το μια μια πολύ... μικρή συζήτηση. Ναι, ναι, ναι. Το Υπουργείο όχι, αλλά τοπικά, η τοπική φορεί το συζητάμε καλά. Mm -hmm. Δηλαδή, ε, το περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτη έχει πάρει ομόφωνη απόφαση ότι χρειαζόμαστε αυτό μέσω τη Αριστοχιά και να ενεργήσει η πολιτεία. Ε, τα δημοτικά συμβούλια των μεγάλων πόλεων, Χανιά, Ρέθνου, Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαο, Οροπέδουλα Ιθίου, η Χερσονήσου και άλλα που δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, έχουν πάρει ομόφωνε αποφάσει για να δημιουργηθεί μέσω τη Αριστοχιά στην Κρήτη. Αλλά επομένω, υπάρχει βούληση από εδώ πέρα. Βέβαια, προκύψαν διάφορα θέματα. Έχουμε και με τι ευρωεκλογέ και, και άλλα θέματα. Mm -hmm. Τα οποία δεν μα επιτρέπουν τόσο πολύ, αν θέλετε, να έχουμε σε μια επαφή με την κυβέρνηση. Mm -hmm. Και όταν λέμε την κυβέρνηση, εννοούμε καθαρά τον κύριο Πρωθυπουργό. Βεβαίω, στη Βουλή έχει τεθεί το θέμα για μένα προσωπικά, σε μια άλλη επιτροπή που ήμουν. Το έθεσα το θέμα. Mm -hmm. Είναι κάπω ενήμερη τέλο πάντων, τουλάχιστον η, η Επιτροπή για την Οδική Ασφάλεια στη χώρα είναι ενήμερη. Mm -hmm. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό, πρέπει να Από την ενημέρωση. <laughs> Έχω έρθει με επαφή, σε επαφή και με διάφορου άλλου φορεί στην Αθήνα, όπω είναι παράδειγμα ο η Παγκρίτιο Ένωση mm -hmm. των, η οποία με θέρμη αν κάνει στο θέμα και είπαμε θα το δούμε και αυτό να κάνουμε και κάποιε εκδηλώσει στην Αθήνα ούτως ώστε να... Να επικοινωνηθεί περισσότερα. Να, επικοινωνηθεί περισσότερο, ναι. Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Είναι στα σχέδιά μας. Αυτό που ε... προέχει τώρα, τώρα αυτή τη στιγμή, είναι να μαζέψουμε πολλές υπογραφές. Mm -hmm. Πάρα πολλές υπογραφές και μπορούμε να μπούμε σε αυτό το σελίδα, να αναζητήσουμε να αναζητήσουμε στο διαδίκτυο ο, διεκδικούμε, υπογράφουμε για μέσα στα θέσει στην Κρήτη, θα μα βγάλει εκεί. Και αυτό είναι ακόμα, αν θέλετε, ένα μέτρο περισσότερο και πιο πιεστικό για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα. Mm -hmm. Είδα πρόσφατα και τον, α, και τον πρόεδρο τη ΠΕΒ, τον κύριο Μαρινάκη, να λέει ο... ε, ότι είναι προτεραιότητα για την απε... τοπική ε, αυτοδιοίκηση. Ο κύριο Μαρινάκη είναι από την πρώτη μέρα που το συζητήσαμε, από την πρώτη μέρα, όπω και ο κύριο Βάμβουκα, ο τέο δήμαρχο Χανίων, είναι και αυτό, όπω ο κύριο Ξιλούρη, ο Περιφερειάρχη Περιβάλλοντο είναι και αυτό μέσα στην Επιτροπή, η Μαρία Εσίτη, εγώ, ο Γιώργο Ονάθενα από την Αθήνα, γιονιολόγο, τέο ε, διευθύνων σύμβουλο, όχι σύμβουλο, του ΟΣΕ ήταν, mm πολλά χρόνια, -hmm. συγκοινωνιολόγο. Και άλλοι πολύ εν πάση περιπτώσει. Mm -hmm. ε, έχουμε έτσι μια καλή ομάδα. Και έχει προχωρήσει, έχει προχωρήσει μελέτε. Έρευ... Δεν έχουν προχωρήσει μελέτε, τίποτα δεν έχει προχωρήσει. Αυτέ οι μελέτε δεν μπορούμε να τι κάνουμε εμεί ω Επιτροπή. Εμεί αναδεικνύουμε το θέμα. Αλλά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε μελέτε. Ε, μελέτε θα τι κάνουν οι αρμόδιοι, mm -hmm. τα υπουργεία, αυτοί που εν πάση πρέπει να κάνουν τι μελέτε. Mm -hmm. ε, αρκεί να το πάρουν ε, στα σοβαρά, να πούνε, ξέρει κάτι, ναι. Αυτή τη στιγμή η Κρήτη, στην Κρήτη υπάρχει αυτή η αναγκαιότητα, πρέπει να το δούμε. Και να τονίσουμε για άλλη μια φορά εδώ πέρα, για όσου μα ακούν τουλάχιστον, ότι δεν διεκδικούμε κάτι που εν δεν υπάρχει πουθενά, ή τέλο πάντων είναι έτσι όνειρο θερμή, ανοιχτό. Η τελο ειναι ετσι ονειρο θερμη η Σαρδινία, η Σακελία, που είναι οι ίδιε με Δεν έχουν διαφορά ιδιαίτερη. Έτσι. Έχουν χρόνια τώρα, έχουν μέσα στι έχουν τρένα. Καταλάβατε. Άρα, επομένω, αυτό που ζητάμε εμεί δεν είναι παράλογο. Mm -hmm. Έπρεπε να έχει γίνει. Διάφοροι λόγοι, α μην του αναλύσουμε τώρα, μικροπολιτικέ ήταν συγκεκριμένα, έτσι. Δυστυχώ δεν επέτρεψε να γίνει μέχρι σήμερα. Αλλά έτσι όπω εξελίσσεται η κοινωνία τη Κρήτη, και η οικονομία τη Κρήτη είναι απαραίτητο να γίνει άμεσα. Βεβαίω. Βεβαίω και είναι Βεβαίως. απαραίτητο. Λοιπόν. Και από πολλού λόγου. Όχι μόνο για να συνδεθεί το αεροδρόμιο. Όχι, όχι αυτό που ένα, ένα, ναι. Αλλά και για την κλιματική αλλαγή. Λοιπόν. Και για λόγου συγκοινωνιακού ναι. και ασφάλεια. Σωστά. Δεν μπορούμε να λέμε ότι ξέρετε κάτι. Πρέπει να προσαρμοστούμε στην κλιματική αλλαγή και εμεί να επιμένουμε να κυκλοφορούμε με τα γιώτα και αυτοκίνητα για το παραμικρό ο, ή την παραμικρή μα μετακίνηση. Είναι τρομερό το θέμα. Δηλαδή, έχουμε τόσο πρόβλημα ε, και τώρα αυτέ τι μέρε πρέπει να κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα μα. Όχι. Αν υπήρχαν πραγματικά μέσα στα θέσει τροχιά στην Κρήτη, δέστε το εξή. Πόσο κόσμο μετακινείται καθημερινά, παράδειγμα, για, το, για τα πανεπιστήμια. Για το Πολυτεχνείο στα Χανιά. Βεβαίως. Για το Πανεπιστήμιο. Για τα νοσοκομεία που ναι, μένει πολυλειτουργούν, αλλά εν πάση περιπτώσει πηγαίνει κόσμο. Ναι, βέβαια, Έτσι, σωστά. Πόσο κόσμο πάει σε αυτά. Αφήστε τα αεροδρόμια. Δεν σα λέγω για αυτό το πράγμα. Έτσι mm -hmm. μόνο. Mm -hmm. Γιατί κάποιο θα πει Μα εντάξει, πήμε τα αεροδρόμια και ακόμα δεν ήρθε. Για την υπάρχουσα κατάσταση. Ε? Αλλά εντάξει, είναι και αυτό ένα ζήτημα. Ναι. Το ότι ξεκινάμε να κάνουμε τεράστιε υποδομέ ναι, ναι, ναι. χω... και, και τι κάνουμε σπασμωδικά. Καταλαβαίνετε, ναι, το δρόμο δεν έχει να φτιάξει τίποτα να φτιάξει, κάποια στιγμή πρέπει να τα φτιάξουμε κι αυτά. Τέλο πάντων, είναι άλλα αίτια και ατιατά σε αυτό, αλλά λέω για τον κόσμο αυτό που μετακινείται καθημερινά προ αυτέ τι κατευθύνσει, θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να μετακινηθεί με μέσα σταθερή τροχιά και θα είχαμε ένα πάρα πολύ καλό ο, περιβαλλοντικό αποτύπωμα, που λέμε. Mm -hmm. έτσι, δηλαδή Φωστά. μια προσφορά πολύ μεγάλη προ το περιβάλλον και βεβαίω μια μετακίνηση ε, ήρεμη, χωρίς νεύρα, χωρίς κόστος, ιδιαίτερο, έτσι, όμορφα και ωραία. Λοιπόν, πριν φύγετε mm -hmm. τώρα κύριε Μιχελάκη, θα σας ξανά εκμεταλλευτώ. Να με εκμεταλλευτείτε. Τώρα που έχουμε καύσωνα με 40 άρια και 40 διάρια, πρέπει κάτι ιδιαίτερο να προσέξουμε στις μετακινήσεις μας. Ναι, να μην μετακινούμαστε. <laughs> Σα <laughs> <απλό>. ευχαριστούμε πολύ. <laughs> Είναι απλό. Όταν δεν χρειάζεται να πάμε κάπου, mm -hmm. δεν χρειάζεται να πάμε. Εμείς ως εκπαιδευτές οδήγηση, πάρα πολύ σταματάμε. Σταματάμε, δηλαδή 12 έχουμε σταματήσει. Mm -hmm. Πάρα πολλή συνάλληψη. Σταματήσαμε από τι 12 η ώρα που δεν είχαμε εξετάσει. και εξετάσει μπήκαν νωρίτερα για να μπορέσουμε να ζήσουμε ω άνθρωποι. Να, να, να δουλεύουμε μια... σωστά. Φανταστείτε τώρα, δύο η ώρα το μεσημέρι, στην τάλα του μεσημεριού με τόσο ήλιο να είσαι μέσα σε αυτοκίνητο. Ούτε κλιματιστικά μπορούν να δουλέψουν ούτε τίποτα. Δύο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ είστε που καλά, είστε εγώ. εδώ σήμερα. Yeah. Λοιπόν, και να υπενθυμίσουμε ότι τρέχει η yeah. διαδικτυακή συλλογή υπογραφών. Μπορείτε να μπείτε, να ψάξετε στο διαδίκτυο. Είδαμε και την ιστοσελίδα, θα την ξαναδείτε. Προκειμένου να ψηφίσετε, να ουσιαστικά να υπογράψετε και να ενώσετε τη φωνή σα με όλο αυτόν τον κόσμο. <laughs> ναι, έχουμε συνηθίσει, με συγχωρείτε, ξέρετε. Και με κεκτημένη ταχύτητα από τι εκλογέ. <laughs> Ενώνουμε τη φωνή μα με αυτού που το ζητούν, με την Επιτροπή και τη δυναμώνουμε τη φωνή τη Επιτροπή προκειμένου να γίνει. Είναι η πραγματικότητα το μέσο σταθερής τροχιάς.